είμαστε έτοιμοι για την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Σας ευχαριστούμε όλους που είστε εδώ σήμερα. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Ξεκινάει το Rally Monte Carlo, το ιστορικό Rally Monte Carlo, και από την Αθήνα. Για πρώτη φορά, μετά από 44 χρόνια. Για να ξεκινήσει ο αγώνας στο Monte Carlo ήταν απαραίτητο, με τους παλαιούς κανονισμούς, και αυτοί τηρούνται τώρα και στο ιστορικά ράλι, τα πληρώματα να κάνουν κάποια χιλιόμετρα μέχρι την εκκίνηση του αγώνα. Αυτή την εποχή του χρόνου, πολλοί επέλεγαν την Ελλάδα για τις ιδανικές τις καιρικές συνθήκες, ώστε αυτά τα χιλιόμετρα να είναι ιδανικά, γιατί το Monte Carlo είναι ένας δύσκολος αγώνας. Και το ότι βρισκόμαστε σήμερα εδώ, ξεκίνησε ουσιαστικά από μια ιδέα που είχαν οι κύριοι Δελαπόρτας και Μουστάκας, οι οποίοι στον περσινό αγώνα κατέκτησαν τη δεύτερη θέση. Μια πάρα πολύ σημαντική διάκριση για ελληνικό πλήρωμα σε διεθνή αγώνα. Μετά από πολλή δουλειά με τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Σπόρ Αυτοκινήτων, με τους χορηγούς, Τυπικό, την Anek Line, Super Fast Ferries, Εξάλκο, Βουρθ, με στρατηγικό συνεργάτη το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, σε όλη αυτή την προσπάθεια, φτάσαμε στη σημερινή μέρα. Όπως βλέπετε στη ράμπα της εκκίνησης, πρώτο θα εκκινήσει το αυτοκίνητο των κυρίων Δελαπόρτα και Μουστάκα, ένα Golf GTI 1979, και είναι αυτό το αυτοκίνητο με το οποίο πέρσι κατέκτησαν τη δεύτερη θέση. Έχουμε την τιμή σήμερα να έχουμε μαζί μας για την εκκίνηση πολλούς σημαντικούς κύριους και κυρίες από τους χορηγούς και βέβαια από θέσεις όπως τον κύριο Καμίνη, τον Δήμαρχο Αθηναίων. Έχουμε τον Γάλλο πρέσβη, τον κύριο Κριστόφ Σαντεβί. Έχουμε τον πρέσβη της Τσεχίας, τον κύριο Γιάν Μποντί. Honorary Chancellor of Monaco. του προξενείου στην Αθήνα, τον κύριο τον πρόξενο στην Αθήνα του Μονακό, τον κύριο Σάμι Γκορμεζάνο. Από την ΟΜΑΕ είναι εδώ ο κύριος Δημήτρης Μιχαλακάκης, πρόεδρος της ΟΜΑΕ. Ο πρόεδρος της ΕΟΦΗΛΠΑ, ο κύριος Δημήτρης Βερναρδάκης, επίσης.
έλεγα. Είναι εδώ και ο ιδρυτής και πρόεδρος του Ελληνικού Μουσείου Αυτοκινήτου, ο κύριος Χαραγκιόνης. Η διευθύντρια του Ελληνικού Μουσείου Αυτοκινήτου, η κυρία Μαρίνα Φιλιππούση. Ο τεχνικός διευθυντής της ΦΥΛΠΑ και της ΦΥΒΑ στην Ελλάδα, ο κύριος Ρόμπερτ Σμιθ. Παρακαλούμε τον πρόεδρο της ΕΚΟ, τον Διευθύνων Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή των Ελληνικών Πετρελαίων, τον κύριο Καραχάνα Ρομπέρτο. Επίσημα, έχουμε 2 ακριβώς λεπτά, οπότε μπορείτε να βάλετε μπροστά. Σας ευχόμαστε καλό δρόμο σε εσάς και σε όλα τα πληρώματα. Παρακαλούμε σε ένα λεπτό, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας διάδρομος για να περάσει η πρώτη συμμετοχή. Οι κύριοι Δελαπόρτας Γιώργος και Μουστάκας Σπύρος από την Ελλάδα με το νούμερο 2 και ένα Volkswagen Golf GTI 1979. Team Le Greg. Υπενθυμίζω οι δεύτεροι νικητές του περσινού αγώνα. Οπότε η φανέλα είναι βαριά, όπως λέμε. Σας ευχόμαστε τυχαία και φέτος. Συνηθίζεται στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα να κάνουμε μία αντίστροφη μέτρηση. Πρέπει να έχουν μείνει 5, 4, 3, 2, 1. Καλό δρόμο. Παρακαλούμε να δημιουργηθεί ένας διάδρομος να περάσουν τα αγωνιστικά αυτοκίνητα.